Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 7, και υπέρβαση όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Λεωνίδα Στάμος μαζί μου στο στούντιο όπως πάντα στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, κύριε. Στέφανος Κουλουμπής στο στούντιο, Γιώργος Κοντός στο κοντρόλ και τα περαστικά όλων μας στην Κατερίνα τη Ζαγανά, την οποία απόψε δεν θα την έχουμε μαζί μας, γιατί μία ίωση την έχει στο κρεβάτι με πυρετό. Περαστικά σου, Κατερίνα, και περαστικά από όλα τα μέλη της υπέρβασης, που σήμερα πραγματικά μας έλειψες όλους στο γραφείο. Σήμερα η εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα είναι μία εκπομπή αφιερωμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στο θέμα των κόκκινων δανείων και των πλησιριασμών. Στο θέμα της δίθεν προστασίας της πρώτης κατοικίας που δεν προστατεύεται. Καθίστε λοιπόν και παρακολουθήστε την αναλυτικά οι δανειολήπτες, γιατί σήμερα η θεματολογία θα είναι καυτή και θα σας αναλύσουμε με τον Λεωνίδα το Στάμο όλη την πραγματικότητα. Θα σας πούμε όλη την αλήθεια, θα μάθετε τι πραγματικά ισχύει και θα κατεδαφίσουμε τα ψέματα που ακούγονται και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Διότι ακούγονται ψέματα, ακούγονται ανακρίβειες, ακούγονται πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και εγώ πραγματικά, φίλε Λεωνίδα, εκπλήσωμαι που βλέπω, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση να διαρριγνύει τα ημάτια της για το θέμα των πλησιριασμών, όταν δικοί της βουλευτές και υπουργοί βγαίναν στα κανάλια, τα θυμόμαστε όλοι, και λέγανε «Όποιος δεν έχει λεφτά να χάσει το σπίτι του». Όποιος δεν έχει λεφτά να χάσει το σπίτι του, συγκεκριμένοι βουλευτές και υπουργοί. Ο Βαρβιτσιώτης ήταν, είναι και γνωστή σήμερα, η και σήμερα μιλάτε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Εσείς που την καταργήσατε. Άντε καλά, αυτοί δεν την ανανεώσανε. Εσείς όμως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, 31 Δωδεκάτου του 2014, την προστασία της πρώτης κατοικίας την καταργήσατε. Την εξοδικαστική οριζόντια, τη μόνη πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας, την καταργήσατε 31 Δωδεκάτου του 2014 και μετά, ετούτοι εδώ, ή του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν την επανέφεραν. Γιατί δεν τα κατάφεραν σε διαπραγμάτευση. Και οι μεν κάνατε άσχημα και οι δε. Και από τις δύο μεριές υπάρχουν οι ίδιες ευθύνες στην ανυπαρξία προστασίας σήμερα της πρώτης κατοικίας από τους πλησιριασμούς. Γιατί όταν θα ακούσετε με ποιες προϋποθέσεις, με ποιους όρους, με ποιες διαδικασίες και πόσα χρήματα χρειάζονται για να προστατέψετε την πρώτη κατοικία σας, αν δεν έρθετε στην υπέρβαση, αν πάτε με αυτά που λέει ο κώδικας δεοντολογίας και ο συνεργάσιμος δανειολήπτης, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά όλοι οι τηλεθεατές, τα μέλη μας ήδη το ξέρετε, ότι ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας σήμερα δεν υπάρχει. Και με τη φασαρία που κάναμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, η κυβέρνηση άκουσε. Γιατί σήμερα υπάρχουν στα σκαριά δύο νομοθετήματα, εκτάκτως ήρθαν τα νομοθετήματα, που θα σας τα αναλύσουμε στη συνέχεια και θα δείτε ότι όταν διεκδικούμε και όταν παρεμβαίνουμε και όταν φωνάζουμε, επειδή έχουμε γίνει πολλοί και είμαστε υπολογίσιμοι, μας ακούνε και πραγματικά βρίσκονται λύσεις και γίνονται ρυθμίσεις. Έχουμε και, δίκιο, και έχουμε και δίκιο και έχουμε και σωστά όπλα. Δικονομικά και νομικά όπλα. Έτσι. Γιατί κι άλλοι φωνάζουν έξω στο δρόμο, έτσι, μπράβο, αλλά ξεκαπνίζονται έτσι, γυρίζουν σπίτι και ζουν και την ομή πραγματικότητα. Και περιμένουν τον επιμελητή να χτυπήσει το κουμπί, το κουμπί να έρθει για τον πλησιριασμό. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι η ομάδα είναι ενωμένη με τα μέλη της, πάρα πολλοί κόσμος. Το θέμα είναι ότι έχουμε δίκιο. Το θέμα είναι ότι είδαμε την όλη πραγματικότητα συστημικά και όχι ψεκασμένα. Έτσι. Γιατί, γιατί οι παρανομίες. Και πάμε με το γράμμα του νόμου. Ακριβώς. Εμείς λέμε διεκδικούμε με το σπαθί μας, αλλά το σπαθί με το οποίο διεκδικούμε εμείς είναι το σπαθί της δικαιοσύνης. Που βρήκαμε τον τρόπο να την κάνουμε να λειτουργήσει υπέρ των δανειοληπτών, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Θα τα πούμε όμως, θα έχουμε χρόνο στη συνέχεια της εκπομπής. Θυμάσαι που σε είχαν βγάλει
από το Ακάδημο στο Μεγάλο Κανάλι. Στο Μέγα. Ναι, σε αυτό, Μεγάλο Κανάλι στα ελληνικά. Και φωνάζαν τους εισαγγελείς να μας φωνάζαν τους εισαγγελείς και τώρα βγάζουν νομοθετήματα ή τουλάχιστον θέλουν να βγάλουν νομοθετήματα. Με αυτά που λέγαμε θέλουν... εμείς εδώ και τρία χρόνια. Ακριβώς. Και ξέχασες να πεις βέβαια ότι τελικά οι εισαγγελείς στο Μέγα πήγαν, δεν ήρθαν στην υπέρβαση. Οι εισαγγελείς έχουν πάει στο Μέγα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα σήμερα, γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 12 Οκτωβρίου και σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944, απελευθερώθηκε η Αθήνα από τους Γερμανούς. Βάλε μας, Στέφανε Κουλουμπή, να δούμε την εικόνα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της εποχής. Βλέπετε λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας τότε. Η Αθήνα πανηγυρίζει για την απελευθέρωση. Ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλουμπή για την εικόνα. Απελευθερώθηκε η Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Κάποιοι όμως φρόντισαν στην πορεία αμέσως να την ξανασκλαβώσουν, όχι την Αθήνα, όλη την Ελλάδα. Είχαμε τους Άγγλους, μετά τους Γερμανούς που μας στείλαν στον εμφύλιο, τους Αμερικανούς που με το πακέτο Μαρσάλ αγοράσαν όλη την Ελλάδα και δώσαν υπεργολαβία ξανά στους Γερμανούς να μας κλέβουν, να μας αρμέγουν και με τα υπολείμματα των δοσιλόγων και των γερμανοσολιάδων της κατοχής να κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε Χριστοφοράκους, βλέπετε Σίμενς, βλέπετε εξοπλιστικά. Υπάρχει πράγμα, τα ξέρουμε όλοι. Δεν θα σταθούμε όμως εδώ, γιατί αυτά είναι θέματα που τα αναλύουν και άλλες εκπομπές. Εμείς θα πάμε στα θέματα τα δικά μας. Στέφανε Κουλουμπή, βάλε μας σε παρακαλώ το σημερινό συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς. Ένα πρωτοσέλιδο το οποίο μιλάει από μόνο του. Ένα πρωτοσέλιδο που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Κουρί, που είπε τα πράγματα με το όνομά τους και θα έπρεπε, αγαπητέ μου Γιώργο Κουρί, και άργησες. Έπρεπε αυτά να τα έχεις πει πριν από πολλά χρόνια. Προσέξτε, η ατιμία λοιπόν του πατέρα Μητσοτάκη στον Γιώργο Κουρί, μια συγκλονιστική ιστορία που δείχνει πολλά, λέει το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς και εξηγεί ο Γιώργος ο Κουρίς πώς γεννήθηκε ο αυριανισμός. Γιατί έφτιαξε την Αυριανή. Γιατί αν δεν έφτιανε την Αυριανή για να μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε αυτό το βρώμικο σύστημα της διαπλοκής, θα τον είχαν τελειώσει. Και προσέξτε τώρα τις λεπτομέρειες, από κάτω τα ψηλά γράμματα, θα τα διαβάσουμε μαζί για να καταλάβετε, τι έγινε σε αυτή τη χώρα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Ακούστε τώρα. Ο Κώστας Μητσοτάκης και ο Γιώργος Κουρίς ήταν συνεταίροι 50-50 στην εταιρεία Press Ελλάς ΑΕ το 1974. Το κτίριο στον Ταύρο, Δήμητος 37, δηλαδή εδώ από όπου κάνουμε εμείς σήμερα την εκπομπή, το θεμελίωσε, ακούστε όνομα, ο Παύλος Μπακογιάννης. Σφάζοντας κόκορα, λέει ο Γιώργος Κουρίς, στην αριστερή κάτω γωνία του οικοπαίδου και τον κόκορα, λέει, τον έφαγε με το εργολάβος Γιάννης Σταυρακόπουλος. Όταν τελείωσε, λέει, το έργο, ο Μητσοτάκης ζήτησε να πάρει τζάμπα το κανάλι, την εταιρεία και την πλειοψηφία. Και ο Κουρίς, λέει, για να μην χάσει την περιουσία, το αρνήθηκε. Έπαιξε κορώνα γράμματα την πλειοψηφία του εργοστασίου και ο Κουρίς κέρδισε. Ο Μητσοτάκης έχασε, αλλά πήρε, λέει, 19 εκατομμύρια. Πήρε 19 εκατομμύρια ο Μητσοτάκης. Ακούστε τώρα, που του τα πήγε στο σπίτι του ο αρεοπαγίτης Αντώνης Κοζήρας. Το καταλαβαίνετε τώρα τι ακούμε. Μιλάμε λοιπόν βούλευτες, υπουργοί, πολιτικά πρόσωπα, εκβιάζουν ένα επιχειρηματία, του ζητάνε 19 εκατομμύρια και το μεσολαβητή τον κάνει ένας αρεοπαγίτης, κάποιος κύριος Αντώνης Κοζήρας. Να τελείωνε όμως εδώ. Μόλις έγινε συντονισμός, υπουργός συντονισμού του Καραμαλίου Μητσοτάκης, έδωσε εντολή στο διοικητή της Ιωνικής, Μιχάλη Βρανόπουλο, τον μετέπειτα της Εθνικής που δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη, να κλείσουν τους φακέλους του Κουρί για να του φάνε το εργοστάσιο. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δημιούργησε τον αυριανισμό που ξεσκέπασε όλους τους φαύλους και κλέφτες πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Έκανε τον Αντρέα δύο φορές πρωθυπουργό, γκρέμισε τον Καραμαλή από πρόεδρο της Δημοκρατίας και τελικά γλίτωσε τον Αντρέα από τη φυλακή που τον οδηγούσε ολοταχώς ο Μητσοτάκης με το βρώμικο 89. Κυρίες και κύριοι, αυτά που γράφει σήμερα εδώ ο Γιώργος ο Κουρίς πραγματικά αντανακλούν την πραγματικότητα της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Ήτανε χρόνια, 40 χρόνια διαπλοκής,
διαπλοκής του πολιτικού συστήματος με τη δικαιοσύνη, με το τραπεζικό σύστημα και με τους νταβατζίδες που χρεοκόπησαν τελικά την Ελλάδα και τελικά το τι έγινε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, τι γινόταν τόσα χρόνια στην Ελλάδα, μόνο ο Γιώργος ο Κουρής μπορεί να μας το πει. Πες το μας ρε Γιώργο Κουρή, τι γινότανε τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Άντε τι γινότανε, τις πουτάνες γινότανε. Άντε τι γινότανε, τις πουτάνες γινότανε. Ακούσατε λοιπόν κυρίες και κύριοι τι γινότανε τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Τα έγραψε σήμερα πολύ ωραία η Κόντρα News στο πρωτοσέλιδο και τα είπε εξαιρετικά ο Γιώργος ο Κουρής στην Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτός ο άνθρωπος, το οποίο τα έζησε, επιβίωσε, έχει το δικαίωμα να χαριτολογεί. Ποιος το μιλήσει στην Βουλή. Οι άλλοι γελάνε, τι γελάνε. Οι άλλοι γελάνε για τα χάλια τους, γιατί αντιλαμβάνονται ότι είναι τόσο λίγοι μπροστά σε αυτά που ακούνε και συμβιβάζονται με την πραγματικότητα, Λεωνίδα μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα μας τον καλεσμένο μας, Στέφανος Τσίπας. Απόψε και πάλι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέφανε. Την καλησπέρα μου σε όλους. Την καλησπέρα και ξανά τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας για το μεγάλο έργο που παράγεις πραγματικά καθημερινά στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ. Τελικά τη βλέπω την Εξεταστική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, να διαρκεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2019 που θα γίνει η επόμενη εκλογές. Έτσι βλέπω και εγώ, γιατί κάθε μέρα προκύπτουν θέματα. Κάθε ένας που έρχεται βγάζει τα άπλυτα του άλλου. Σήμερα λοιπόν, Λεωνίδα, επειδή έγινε μεγάλη φασαρία όπως βλέπω με τους πληστηριασμούς, τελικά βρέθηκε ο απομηχανής θεός ή αποχή των συμβολιογράφων και έτσι σήμερα και πάλι δεν έχουμε πληστηριασμούς και δεν θα έχουμε για το επόμενο διάστημα μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικά, όπως είπαμε, από την αρχή, από το μηδέν, το θέμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Και εμείς το είχαμε πει από αυτή την εκπομπή από το μήνα Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε πει, Λεωνίδα, ότι αν οι συμβολιογράφοι αποφασίσουν και απέχουν κάθε Τετάρτη, ό,τι νόμος και να περάσει, πληστηριασμοί στην Ελλάδα δεν θα γίνονται. Εμείς το είπαμε και να που τώρα βρέθηκε αυτή η λύση πραγματικά ο απομηχανής θεός, γιατί αν δεν υπήρχε σήμερα η αποχή των συμβολιογράφων και με αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα, με τα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου και με τις εικόνες της περασμένης Τετάρτης να είναι φρέσκες στις μνήμες όλων των πολιτών και όλων των δανειοληπτών, σήμερα στα ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδας θα χυνόταν αίμα. Βάλε Στέφανε Κουλουμπή να δούμε την εικόνα από το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης την περασμένη Τετάρτη. Αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης την περασμένη Τετάρτη. Αυτή είναι η εικόνα του συνεργάσιμου δανειολήπτη, όπως τον θέλει συνεργάσιμος, όπως τον θέλει συνεργάσιμο ο κύριος Τουρνάρας από την Τράπεζα της Ελλάδας. Έτσι τον κάνουν συνεργάσιμο το δανειολήπτη ο κώδικας εντολογίας και η Τράπεζα της Ελλάδος, ευχαριστώ τον Στέφανο τον Κουλουμπή, με αυτές τις αθλειότητες που έχουν νομοθετήσει μόνο ο μερός, χωρίς να πάρει καν χαμπάρι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, που τον έβαλε μέσα σε ένα τσουβάλι ο Γιάννης Στουρνάρας και την ημέρα που αποφάσισε να ασχοληθεί αυτός με τα κόκκινα δάνεια, ο Στουρνάρας είχε νομοθετήσει όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ήταν υποχρεωμένος να κινηθεί και έχει μεγάλες ευθύνες ο Γιώργος Σταδάκης για τη σημερινή ανυπαρξία στην ουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, αλλά ευτυχώς η αποχή των συμβολιογράφων ήταν και σήμερα ο απομηχανής θεός που πραγματικά έσωσε την κατάσταση. Πόσο πάμε τώρα να δούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ένα άλλο θέμα που λέμε καμιά φορά ότι δυστυχώς ακούγονται πράγματα από ανθρώπους θεωρητικά υπεύθυνους, που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις. Ακούστηκε λοιπόν προχτές στη συζήτηση στη Βουλή που είχε το θέμα της διαπλοκής ο Κυριάκος λοιπόν ο Μητσοτάκης με τα 3 πτυχία, με τα 4 διδακτορικά, με τις σπουδές στην Αμερική και πρώην τραπεζικός στέλεχος Παύλα Αργόμιστος 15.000 το μήνα στην εποχή του Σιμίτη, ο άνθρωπος δηλαδή που οτίδοτε γνωρίζει τραπεζικά, βγήκε και μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πληστηριασμούς εργατικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε λοιπόν για να το ξέρετε όσοι έχετε δάνεια του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Με απόφαση του Αρείου Πάγου είναι η 570 του 2015. Απαγορεύονται οι πληστηριασμοί εργατικών κατοικιών. Απαγορεύεται σε σπίτια που έχουν αγοραστεί με δάνεια του ΟΕΚ να γίνονται πληστηριασμοί,
όχι μόνο όσο τρέχει το δάνειο, αλλά και 10 χρόνια μετά την εξόφλησή του. Δηλαδή και εσείς που έχετε εξοφλήσει ένα δάνειο του ΟΕΚ, 10 χρόνια μετά απαγορεύεται αυτό το σπίτι να πάει σε πλειστηριασμό, ακόμη και για άλλες οφειλές. Άρα λοιπόν, ακόμα είπαμε και αν... ότι στην κυβέρνηση υπάρχει τεράστιο κενό. Αλλά η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί σήμερα να κυβερνήσει και που έρχεται να μας κουνήσει το δάκτυλο για την προστασία από τους πλειστηριασμούς, αυτοί που όπως σας είπαμε τους καταργήσανε τους πλειστηριασμούς. Επιτρέπεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγαίνει και να λέει τέτοιες βλακίες ότι γίνονται πλειστηριασμοί σε εργατικές κατοικίες όταν απόφαση του Αρείου Πάγου το απαγορεύει και η απόφαση είναι του 2015? Ό,τι θέλετε λέτε κύριε Μητσοτάκη. Και θέλετε και να κυβερνήσετε και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί. Εσείς ο δίθεν πρώην τραπεζικός δεν ξέρετε θέματα τραπεζικά. Μα άμα δεν ξέρετε τα τραπεζικά, τι ξέρετε από τα άλλα? Αλλά όχι για τραπεζικά, ούτε για τραμπάκουλες δεν κάνουν, αλλά τέλος πάντων. Πες τον είδα κάτι θέλεις να πεις. Ότι για όσους τυχόν έχουν γίνει τέτοιου είδους πληστηριασμοί, λόγω δεν είναι μόνο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσχετος, υπάρχουν και άλλοι. Όποιοι, εν πάση περιπτώσει, έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο να εκπληστηριαστεί ακίνητο το οποίο έχετε λάβει με δάνειο, να ξέρετε ότι είναι άκυρη ή όχι η διαδικασία ο τίτλος ιδιοκτησίας. Με αποτέλεσμα, εσείς δεν χάνετε την ιδιοκτησία και αυτός που τυχόν, ο άτυχος που τυχόν έδωσε τα λεφτά στον πληστηριασμό, δεν αποκτά ιδιοκτησία. Παραμένει δικό σας. Και αυτός είναι ο λόγος που σας λέμε από την αρχή που ξεκινήσαμε με το κίνημα Υπέρβαση, ότι δεν κάνουμε δράσεις για τα δάνεια του ΟΕΚ, για τα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Γιατί αν ήμασταν και εμείς παπατζίδες όπως όλους οι όλοι οι άλλοι, θα σας λέγαμε ότι προστατεύουμε από τους πληστηριασμούς τα δάνεια του ΟΕΚ. Τα δάνεια του ΟΕΚ προστατεύονται από απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα έχει προστατέψει η δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται καμία δράση για να τα προστατέψει από τους πληστηριασμούς. Άρα εσείς που θέλετε έστω να σπεκουλάρετε πολιτικά στο θέμα των πληστηριασμών, τουλάχιστον να μάθετε γράμματα για να σπεκουλάρετε έξυπνα. Να μην λέτε βλακίες. Να μην μπορεί να σας κολλήσει οποιοδήποτε στον τοίχο. Και εδώ θέλω, Λεωνίδα, να ξεκινήσουμε και θα πάμε βέβαια σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε για το θέμα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Πες μου σε παρακαλώ σήμερα, Λεωνίδα μου, αυτή η λεγόμενη προστασία είναι όχι εξοδικαστική, όπως ήταν μέχρι 31/12/14. Εξήγησέ μας σε παρακαλώ λίγο τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει προστασία. Έτσι. Δεν υπάρχει νομοθέτημα, δεν υπάρχει διάταξη, δεν υπάρχει περιοδικό διάταγμα, δεν υπάρχει τίποτα σε μορφή νόμου, όποια μορφή και να έχει, που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι παρελθόν. Τελείωσε 31/12/2014, μετά από επαναλαμβανόμενες ανανεώσεις. Δεν ανανεώθηκε για το 2015, δεν ανανεώθηκε, δεν επανήλθε για το 2016. Μέχρι τις 31/12/2014, ακόμα και αν υπήρχαν τελεσίδικες υπέρ κάποιας τραπέζης απαιτήσεις εκδικασμένες, δεν μπορούσαν να εκπληστηριάσουν την πρώτη κατοικία. Απαγορευόταν από τον νόμο. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς θα προστατεύσουμε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη και τη 15η. Το ίδιο είναι όλες. Έτσι. Και να πούμε το βασικότερο όλων είναι ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015 και το ψήφισε και η αντιπολίτευση που σήμερα διαμαρτύρεται. Η ίδια αντιπολίτευση, πόσο ήταν η κυβέρνηση, βιαζόταν να το φέρει αυτή το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας, τον κώδικα των τραπεζών, τον κώδικα του δανειστή, τον κώδικα που περιορίζει τα δικονομικά δικαιώματα του δανειολήπτη και τον κώδικα που φρόντισε όταν πληστηριάζει ένα ακίνητο, το σπίτι, την πρώτη κατοικία, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αντί τα λεφτά να πηγαίνουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να πηγαίνουν με προτεραιότητα 65% στις τράπεζες, σε μια χώρα που έχει δημοσιονομικό πρόβλημα και που κόβει μισθούς, συντάξεις, παροχές, κοινωνικό κράτος, παιδεία, εξοπλιστικά, τα πάντα όλα,
για να έχει πρωτογενές πλεώνασμα. Και αντί το πρωτογενές πλεώνασμα να το ενισχύσουμε έστω από τους πληστηριασμούς του δημοσίου, πήγανε και ψηφίσανε το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας που ξαναδίνει λεφτά στις τράπεζες, λες και δεν τους φτάσανε τα 300 δις που έχουν πάρει μέχρι σήμερα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης την εικόνα και τον Στέφανο τον Τσίπα. Είπαμε λοιπόν, λέγαμε για τον κώδικα πολιτικής οικονομίας που παίρνει τα χρήματα του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων από τους πληστηριασμούς του Δημοσίου και των Ταμείων και τα χαρίζει στις τράπεζες κατά 65%. 975-976, μην λένε ο κόσμος από πού προκύπτουν αυτά. Είναι, είναι ο νέος κώδικας πολιτικής του κώδικα πολιτικής οικονομίας 976. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία για αυτό το πράγμα. Οι δικηγόροι φωνάζατε μήνες για το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας. Γιατί μας κατεβάζουν και εμάς. Από εκεί κάνατε για το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας. Έγινε τόση φασαρία. Λοιπόν. Και ερχόμαστε τώρα για να καταλάβετε πού είναι το μεγάλο πρόβλημα στο νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας, που ούτε η κυβέρνηση έχει καταλάβει, γιατί ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, ο νέος, στην ουσία μηδενίζει πραγματικά την οποιαδήποτε αίσθηση, έστω και απεροελάχιστη, προστασίας της πρώτης κατοικίας, θα μπορούσε να υπάρχει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ξέρετε όλοι σας καλά ότι όταν χρωστάς την τράπεζα, προκειμένου να σε πάει σε πληστηριασμό, πρέπει πρώτα να σου βγάλει μια διαταγή πληρωμής, την οποία έχεις το δικαίωμα να την ανακόψεις, να την ακυρώσεις και αν την ακυρώσεις, πληστηριασμός δεν γίνεται. Στις απαιτήσεις του Δημοσίου και των Ταμείων δεν υπάρχει διαταγή πληρωμής. Ο πληστηριασμός είναι μια διαδικασία αυτόματη, χωρίς δικαίωμα ανακοπής διαταγής πληρωμής. Αυτόματα λοιπόν το δημόσιο και τα ταμεία σε πάνε σε πληστηριασμό και μάλιστα σε πληστηριασμό που δεν γίνεται πλέον στα ειρηνοδικεία, γίνεται ηλεκτρονικά. Άρα δεν μπορείτε ούτε να πάτε έξω από τα ειρηνοδικεία για να διακόψετε τη διαδικασία του πληστηριασμού όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στα ειρηνοδικεία σχεδόν όλης της Ελλάδας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι με αυτό το τέχνασμα οι πληστηριασμοί του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων στην ουσία λειτουργούν ως πληστηριασμοί υπέρ των τραπεζών, γιατί τα χρήματα πηγαίνουν εκεί κατά 65% με προτεραιότητα. Εσείς συνεχίζετε να χρωστάτε στο Δημόσιο και στα Ταμεία και κινδυνεύετε να πάτε και φυλακή, γιατί οι συγκεκριμένες οφειλές είναι και ποινικοποιημένες. Δηλαδή χάνετε το σπίτι σας, τα λεφτά σας πάνε στην τράπεζα, δεν πάνε στο φορέα του Δημοσίου και τον Ασφαλιστικό που σας έβγαλε το σπίτι στον πληστηριασμό και κινδυνεύετε να πάτε και φυλακή και όλα αυτά χωρίς δικαίωμα να ανακόψετε στοιχειοδός μία διαταγή πληρωμής προκειμένου η τράπεζα να πάρει τα λεφτά της. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε στην κυβέρνηση και ευτυχώς ακούσανε ότι ο κώδικας πολιτικής οικονομίας από μόνος του καταργεί κάθε έννοια προστασίας πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς και γι' αυτό σήμερα εκτάκτως η κυβέρνηση φέρνει έκτακτο νομοθέτημα που απαγορεύει επιτέλους τους πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών για οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί μέχρι τώρα που τα επέτρεπε, αυτοί οι πληστηριασμοί στην ουσία λειτουργούσαν ως πληστηριασμοί υπέρ των τραπεζών χωρίς καμία προστασία για τους δανειολήπτες. Το ίδιο λοιπόν πλαίσιο της μη ύπαρξης προστασίας του δανειολήπτη, ούτε για την πρώτη κατοικία, δεν μιλάμε για την υπόλοιπη περιουσία του, το συναντάμε και στις διατάξεις που πέρασε η Τράπεζα της Ελλάδος με το θεσμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη και του κώδικα διοντολογίας που οδήγησε και στην νομοθέτηση των λεγόμενων εύλογων δαπανών διαβίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, αυτός ο κύριος ο θρασίτατος που είδατε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή, που θα μας πει τώρα ο Τσίπας, ο Στέφανος, τα έργα και τις ημέρες του στην Εμπορική Τράπεζα, γιατί ο Στέφανος ήταν εκεί, ήταν στην Εμπορική Τράπεζα όταν ο κύριος Τουρνάρας ήταν διοικητής,
Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν αντί για την κυβέρνηση αποφάσισε με πόσα λεφτά θα ζουν οι ελληνικές οικογένειες προκειμένου να πληρώνουν τις τράπεζες. Το ακούσατε αυτό? Εύλογες δαπάνες διαβίωσης, νομοθετημένες από την Τράπεζα της Ελλάδος με ΦΕΚ, αποφάσισε ο κύριος Τουρνάρας τι θα τρώνε τα παιδιά των Ελλήνων και τι δεν θα τρώνε προκειμένου να μπορούν να πληρώνονται οι οφειλές τους στις τράπεζες. Και αυτό έρχεστε και μας το λέτε πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, μας το λέτε προστασία της πρώτης κατοικίας. Και μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας σε ένα πλαίσιο τώρα, το άλλο το πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας, που για την οριστική διευθέτηση της οφειλής, δηλαδή για να κλείσει η διαφορά του δανειολήπτη με την τράπεζα, προϋποθέτει να μεταβιβάσω το σπίτι μου στην τράπεζα και να μένω μέσα με lease back, που προϋποθέτει να μου ανταλλάξουν το σπίτι μου με ένα μικρότερο κατασχεμένο από την τράπεζα, από άλλο δανειολήπτη, προκειμένου έτσι να μου κουρέψουν το δάνειο και να πληρώνω μικρότερη δόση. Να πάρει δηλαδή ο άλλος στην οικογένειά του τα δύο, τα τρία του παιδιά και να τα πάρει από το σπίτι των δύο, των τριών δωματίων και να πηγαίνουν να μένουν όλοι μαζί σε 50 τετραγωνικά και να τρώνε αυτά που λέει το ΦΕΚ των ευλόγων δαπανών διαβίωσης για να μπορεί ο κύριος Τουρνάρας να κάνει το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που μοιράζει και με αυτόν τον τρόπο λεφτά στους τραπεζίτες και μας λέτε στην κυβέρνηση ότι αυτό λέγεται προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς. Προστασία του δανειολήπτη, που του ζητάτε του δανειολήπτη να γίνει συνεργάσιμος. Η αριστερή ρε επιτρέπετε εσείς οι αριστεροί να βάζετε στο στόμα σας τη λέξη συνεργάσιμος, να μοιράζετε πιστοποιητικά τραπεζικής φρονιμότητας στους Έλληνες πολίτες, σαν αυτά που σας ανάγκασαν δεκαετίες πριν τα πιστοποιητικά κοινωνικής φρονιμότητας να τα παίρνετε εσείς? Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα για τους αριστερούς? Να μιλάτε για τέτοια πιστοποιητικά, να είναι ο δανειολήπτης συνεργάσιμος, να πηγαίνει στην τράπεζα, να λέει ναι σε όλα, να κάθεται στα τέσσερα στην ουσία και να απαραιτείται και από δικονομικά δικαιώματα, να λέει δηλαδή στην τράπεζα ότι ούτε ανακοπή σε διαταγή πληρωμής θα ασκήσω, ούτε τα άλλα μου δικαιώματα θα ασκήσω, δεν θα ασκήσω τίποτα, δεν θα διεκδικήσω τίποτα και ας με έκλεβες τόσα χρόνια. Ας μου έκανες ανατοκισμό της εισφοράς του 1975. Ας μου χρέωνες τρόκους με 360 μέρες αντί για 365. Ας μην εφάρμοζες το ΣΕΠΕ. Ας με καταλύστευες με το δάνειο του ελβετικού φράγκου. Έρχεται λοιπόν και ζητάνε από το δανειολήπτη να παραιτηθεί από όλα αυτά τα δικαιώματα, να ανασταλεί το κοινωνικό κράτος δικαίου στην Ελλάδα που είναι θεσμοθετημένο με το άρθρο 25 του Συντάγματος, να απαραιτηθούμε με όλα μας αυτά τα δικαιώματα, να μην ζητήσουμε, να μην διεκδικήσουμε να εφαρμοστούν και στη δικιά μας περίπτωση οι νομοθεσίες οι ευρωπαϊκές που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας με το νόμο περί καταναλωτή, να απαραιτηθούμε από όλα πάλι για να πάρουν λεφτά οι τράπεζες και πάλι για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα στην πλάτη τη δικιά μας, λες και δεν τους έφταναν τα 300 δις που έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα στον ελληνικό λαό. Και αυτό ερχόμαστε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Έχουμε το θράσος να το αποκαλούμε προστασία του δανειολήπτη και της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και μάλιστα με κοινωνικό αριστερό καπέλο. Όχι κύριε, δεν είναι προστασία αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν είναι προστασία, γι' αυτό υπάρχουμε εδώ εμείς στην υπέρβαση. Είμαστε η μόνη όαση για τους δανειολήπτες. Είμαστε ο μόνος δρόμος για να προστατευτείτε με γνώση, με νομικά όπλα και με πραγματική προστασία, όχι με αέρα κοπανιστό, ούτε με συνθήματα, ούτε με ψεκασμούς, ούτε με βία, ούτε με βλακίες. Με το σπαθί του νόμου. Αυτή είναι η δύναμή μας. Κίνημα υπέρβαση λοιπόν, 210-52-00-452. Τηλεφωνείτε τώρα. Οι εθελοντές μας είναι στα τηλέφωνα για να σας ακούσουν, να σας εξυπηρετήσουν και να σας στείλουν στο πλησιέστερο γραφείο προκειμένου να βρείτε λύσεις, νομικές λύσεις, αξιόπιστες και υπεύθυνες στα προβλήματα που αφορούν όλους τους δανειολήπτες και σήμερα όπως είναι η κατάσταση αφορούν όλους τους Έλληνες. Και μαθαίνουμε, Λεωνίδα μου και Στέφανε, ότι σήμερα λέει νέο νομοθέτημα για κούρεμα, λέει, δανείων, αλλά υπέρβαση μέχρι 80%. Θα τρελαθούμε, Λεωνίδα. Δηλαδή, όταν τα λέγαμε εμείς αυτά
Και εμείς δηλαδή λέγαμε να κουρευτούν τα επιχειρηματικά και τα αγανοητικά 70%. Και τώρα αυτοί έρχονται να κάνουν υπέρβαση στην υπέρβαση, γατάκια. Υπέρβαση στην υπέρβαση έρχεστε να κάνετε 80%. Μακάρι να το νομοθετήσετε. Αλλά δυστυχώς, επειδή διαβάσαμε αυτό που θα προτείνετε, αυτό λοιπόν θα γίνει, για να ξέρετε και εσείς που μας ακούτε, μην αρχίζετε να πετάτε ετούς και να χαίρεστε, μακάρι να γινότανε, αλλά δεν θα γίνει όπως γράφει ο τίτλος της είδησης που αναπαράγεται σε όλα τα ΜΜΕ. Θα επιλέγουν οι τράπεζες ποια δάνεια καταναλωτικά θα κουρεύουν κατά αυτόν τον τρόπο, πώς θα τα κουρεύουν, και λέει θα κουρεύουν, λέει, αυτά τα οποία δεν έχει καμία περιουσία ο δανειολήπτης και δεν έχει τίποτα να του πάρουμε. Μα αυτά εμείς, κορίτσια, τα κουρεύουμε 100%. Δεν χρειαζόμαστε εσάς να μας κάνετε τη χάρη να μας τα κουρέψετε με 80. Να μας βάλει λοιπόν ο σκηνοθέτης μας στην οθόνη το Χάρη τον Καλογερή, τον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Χάρης, έχει έρθει στο στούντιο. Ναι, έλα Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν, Χάρη. Μας είπε στο θέμα την προηγούμενη φορά αυτό το πραγματικά τεράστιο σκάνδαλο της θηγατρικής, της Εθνικής Θηματικής Τράπεζας. Ποια ήταν αυτή? Μια ναι, ήταν θηγατρική της Εθνικής Θηματικής, ήταν ΕΠΟΛ. Την επίεση ως επιθεωρητής. Αποκάλυψες λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή το σκάνδαλο Πανταλάκη. Γράψτε, κύριε Πανταλάκης, ο κατάλληλος κατά τον κύριο Στουρνάρα να αναλάβει την Τράπεζα Αττικής. Το σκάνδαλο λοιπόν Πανταλάκη, το οποίο μου λες, αγαπητέ μου Χάρη Καλογερή, ότι το κάλυψαν τρεις πρωθυπουργοί. Τρεις πρωθυπουργοί καλύψαν αυτό το σκάνδαλο του πλαστογραφημένου ισολογισμού του κυρίου Πανταλάκη. Κοιτάξτε, να τα πάρω να τα εκθέσω τα πράγματα με τη σειρά, να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι τρεις οι πρωθυπουργοί, ναι, όχι? Είναι τρεις, είναι τρεις. Πες μας ποιοι είναι, να ακούσει ο κόσμος ονόματα. Ο πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ναι, όταν ο ισολογισμός 31 Τρίτου του 1999 δημοσιεύτηκε. Μάλιστα. Εκ της θέσεώς του λοιπόν, κάλυψε. Θα έπρεπε αμελητοί οι υπηρεσίες του να δούνε πώς ένα ισολογισμός με 45 δισεκατομμύρια ζημιές έγινε κερδοφόρος χωρίς να μπει ούτε μία δραχμή μέσα στην επιχείρηση. Μάλιστα. Και να στείλει τα ελεκτικά όργανα. Αυτός είναι ο ρόλος της Τραπέζης Ελλάδος. Ακριβώς. Και αυτά έπρεπε να προλαβαίνει. Διότι αυτά που είπαν οι κύριοι διοικητές προχθές της Τραπέζης Ελλάδος δεν είναι, καλά, τίποτα άλλο παρά εξήγηση του πώς φτάσαμε εδώ. Ακριβώς. Τίποτα άλλο. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος είναι υπεύθυνος για το νομισματοπιστωτικό κομμάτι της χώρας. Είναι τεράστια η ευθύνη του και η αποστολή του. Μετά από αυτό λοιπόν, τον ισολογισμό που λέμε, έγινε το σκάνδαλο και αγοράζουν αυτοί που αγοράσαν τα ακίνητα, τα υπερήφημα ακίνητα της Εκτενεπόλ στην Κέρκυρα, ξενοδοχειακά όλα, ή στην Κατερίνη, στην περιοχή Λεπτοκαριάς, ή στη Χαλκιδική. Μετά από κάποιο διάστημα αντιλαμβάνομαι, και έχουν περάσει 10 χρόνια, ότι βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρτ. Μάλιστα. Δηλαδή, αν με τα πορίσματά μου που υπέβαλα εγώ στην υπηρεσία μου 31 πρώτου. Πες μας τους άλλους πρωθυπουργούς πρώτα και θα μας τα πεις αυτά. Ο ένας ήταν ο Παπαδήμος που κάνει. Ο κύριος Παπαδήμος. Ο άλλος ποιος ήταν? Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου εκτελήσεται όταν είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης. Δύο πρωθυπουργοί. Και ο τρίτος ο πρωθυπουργός είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος στις 11 Τετάρτου του 2013 ενημερώνεται και αυτός και ο κύριος Δρουπακιώτης που ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα. Και κατά σύμπτωση ήταν και παραστάτης μου νομικός σε όλη αυτή την πορεία. Είχες δικηγόρο τον Ρουπακιώτη σε αυτήν την ιστορία? Ναι, τον κύριο Ρουπακιώτη. Όταν προσέφυγες πού, Χάρη μου? Όταν προσέφυγα μέχρι τον Άριο Πάγο. Και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προσέφυγες? Όχι, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια πήγα με τον κύριο Χιρδάρη. Α, ωραία. Αλλά μέχρι τον Άριο Πάγο που πάμε με τον κύριο Ρουπακιώτη, ναι, συνονοούμαστε και λέμε για να αναδείξουμε τους πραγματικούς λόγους των διωγμών τους οποίους είχα υποστεί, διότι είχα καταλογήσει ευθύνες στο ΔΣ, δηλαδή της εταιρείας που ήλεγα και της προηγουμένης τράπεζας, η οποία ήταν και στο ΔΣ της τράπεζας. Στον κύριο Πανταλάκη δηλαδή, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πανταλάκης ήταν, τα Μακάκης ήταν και ο κύριος Δράπανος. Ο κατάλληλος, ο κύριος Πανταλάκης, για πες. Όταν λοιπόν τον ενημερώνω, κοινοποιώ και στον κύριο Ρουπακιώτη. Ο κύριος Ρουπακιώτης μου είχε πει λοιπόν πριν τον Άριο Πάγο να ενημερώσουμε τους αεροπαγίτες όλους με ένα αυτοτελές αίτημα, να πούμε τι απάτες είχαν γίνει για να ξέρουν τι κρύβεται από αυτό. Οπότε ενημερώνω τον κύριο Ρουπακιώτη, και ο οποίος μου απαντάει ο άνθρωπος ως υπουργός δικαιοσύνης και μου λέει: κύριε Καλογερή, η υπόθεσή σας εκκρεμεί. Αυτό γιατί μου το είπε? Διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν εισήχθη η προσφυγή μου με τον κύριο Σκυρδάρη, για πρωτοφανείς λόγους, δεν έχει ξαναγίνει, δεν πήρα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Μάλιστα. Τυχαία δε την δίλη ημερομηνία των 21 ημερών περίπου που εγώ περίμενα την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός τότε, ο κύριος Παπαδήμος, τυχαία βρέθηκε εκεί στο Στρασβούργο από, από δημοσίευμα εφημερίδας. Εγώ λέω σύμπτωση. Μα πώς σύμπτωση ότι ο Παπαδήμος βρέθηκε στο Στρασβούργο. Σύμπτωση ότι ο δικηγόρος σου έγινε υπουργός δικαιοσύνης, εσύ έχεις αποκαλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο που εμπλέκει πρωθυπουργούς, είναι η πτώχευση που εμπλέκει διοικήσεις τραπεζών από αυτές που κλείσανε, που εμπλέκει σημερινούς κατάλληλους διοικητές τραπεζών. Χωρίς υπερβολή. Σε από το σκάνδαλο του χρηματοστηρίου, ξέρετε, φύγανε περίπου 100 δισεκατομμύρια με τους πιο. Καταστράφηκε η Ελλάδα με το καταστράφηκε χρηματοστηρίο. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Όχι μόνο θα τους πιάνανε από πριν. Από αλλά τότε. Έγινε ένα μηχανισμό. Από το 2000 που πήγαν τα περίσματα. Τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι διοικητές τραπεζών θα πηγαίνανε στη δικαιοσύνη. Και να είστε σίγουρος ότι αυτό το πράγμα κάπου θα σταματούσε. Διότι ήταν τόσο αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Τα οποία αλλά κινήθηκε ένα τεράστιο μηχανισμό. Απολύθηκε τυχαία η δικαστήνα η οποία εξέτασε όλο τυχαία. Τότε τυχαία η οποία εξέτασε σε πρώτο βαθμό την υπόθεση. Και εσύ τυχαία απολύθηκε. Σύμπτωση. Εγώ δεν απολύθηκε εσύ. Εγώ το αποκάλυψε την υπόθεση ως επιθεωρητής και απολύθηκε και η δικαστήνα που προχώρησε την υπόθεση στα δικαστήρια. Η κυρία Λαμπρινή Σκούμπη, μια λαμπρή δικαστής, να το ακούσει όλο ο κόσμο αυτό. Εγώ τυχαία απολύθηκα διότι δεν αποδέχθηκα την προαγωγή που μου έκαναν από επιθεωρητής 20 χρόνια. Από επιθεωρητής 20 χρόνια. Και τον Στέφανο τον Τσίπα ο κύριος Τουρνάρας. Και σύμβουλο δικήσεων να πάω στο υπόγειο του κεντρικού καταστήματος. Με προαγωγή πήγε να τον ξεφορτωθεί. Για πες Στέφανε. Να σου πω μια σύμπτωση και με μένα. Όταν είπα ότι ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα την καταστρέψει την εμπορική τράπεζα, είπανε Στέφανε, πήγαινε στο σπίτι σου παιδί μου, δεν είσαι λαμόγιο. Και τον κύριο Τουρνάρα ξέρει τον κάνανε. Υπουργό Οικονομικών. Σύμπτωση. Σύμπτωση. Και σήμερα διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδος. Και τώρα τον έχουν να μα λέει ότι θέλω εγώ κάνω. Να τα θέλω. Ακούτε λοιπόν αυτά. Να τα ακούτε λοιπόν αυτά εσεί. Θέλω κάτι να πω εδώ πέρα, κύριε Τόπρα, πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε χρόνο. Θέλω. Να τα ακούτε λοιπόν αυτά εσεί οι δανειολήπτες, για να ξέρετε στις 19 ποιο είναι το ποιόν και ποια είναι η ιστορία. Περίμενε, Χάρη. Ποιο είναι το ποιόν και ποια είναι η ιστορία. Όλων αυτών όμω σα κουνάνε το δάχτυλο. Άνθρωποι που χρεοκόπησαν τράπεζες, που καταλύσασαν την Ελλάδα, που φάγαν τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων ακριβώς στο χρηματιστήριο. Ακριβώς. Και μετά το προϊόν αυτού του εγκλήματος τα βγάλαν σε εξωτερικό και συγκαλύπτουν το σκάνδαλο. Μετά θυμήθηκαν τη λίστα Λαγκάρτ. Από το 2000 θα είχαν όλα τα στοιχεία. Όλοι αυτοί σήμερα σας κουνάνε το δάχτυλο, αλλά τους το κουνάμε και εμείς. Σας είπαμε κίνημα υπέρβαση, ομαδική αγωγή. 2-10-52-00-4-52 και οι δανειολήπτες μας που μας ακούτε και συμμετέχετε στην ομαδική αγωγή, σας επαναλαμβάνουμε από αυτή την εκπομπή, μην ξεχάσετε οι ενάγοντες στις ομαδικές αγωγές να φέρετε τις συμβάσεις συντομότατα, γιατί με το καινούργιο κώδικα πολιτικής οικονομίας οι προτάσεις κατατίθενται εντός 90 ημερών. Μην περιμένετε να μας φέρετε τις προτάσεις, τις συμβάσεις σας την 90η μέρα. Φέρτε τα στο συντομότερο για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στην αγωγή. Αλλιώς θα έχετε κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε, γιατί χωρίς τις συμβάσεις σας, τις προτάσεις, η συμμετοχή σας θα κριθεί απαράδεκτη. Οπότε ελάτε το συντομότερο και φέρτε τις συμβάσεις σας και σταματήστε να φοβάστε τις εισπρακτικές. Οι τράπεζες και τις τράπεζες, αλλά για να καταλάβετε πόσο σας κακομαθαίνει και πόσο όμως σας ξέρει όλα τα μέλη, 100 είναι ημέρες, αλλά σας λέει 90 για να υπάρχει και το 19. Να έχουμε και 10 μέρες στράτο. Ναι, αλλά επειδή ακούνε κι άλλοι, και η σημερινή σου εμφάνιση πραγματικά είναι την 101η όλη, αυτό το λέω. Είναι ηγετική. Μην κολλήσουμε στις 10 μέρες, λοιπόν, είναι υπέρ σας δηλαδή. Εγώ λέω για τις πρακτικές. Και για τις τράπεζες. Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι συμμετέχετε στην ομαδική αγωγή, ναι, γιατί τους έχουμε κοινοποιήσει τα δικόγραφα, τους έχετε στείλει τα εξώδικα. Ναι, μην ακούτε τα τηλεφωνήματα, είναι απατεώνες οι άνθρωποι. Και δηλαδή, βάζουν τις εισπρακτικές να σας πάρουν όταν βλέπουν ότι εκπροσωπείστε από δικηγόρους. Γιατί οι δικηγόροι των τραπεζών δεν τολμούν να επικοινωνήσουν με την υπέρβαση να τα βρουν εδώ με τον Λεωνίδα το Στάμο, γιατί επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το έχουν χαμένο το παιχνίδι, επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα φάνε τα μούτρα τους, προσπαθούν να σας εκφοβήσουν, βάζοντας αυτούς τους απατεώνες από τις πρακτικές να σας παίρνουν στο τηλέφωνο και να το παίζουν μέχρι και δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να σας εξαπατήσουν,
να σας βάλουν στο τσουβάλι, να πάτε να ρυθμίσετε, να παραιτηθείτε από δικονομικά δικαιώματα και να συνενέσετε εσείς στην υφαρπαγή των σπιτιών σας. Θα πάτε και θα υπογράψετε εσείς να σας βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Μην το κάνετε και μην φοβάστε, γιατί και δίκιο έχετε και δίκιο έχουμε και γιατί δεν τολμούν να πάρουν τους δικηγόρους μας στο τηλέφωνο, γιατί ξέρουν ότι θα φάνε τα μούτρα τους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Για το τρίτο μέρος της εκπομπής, τους καλεσμένους μας να βάλει ο σκηνοθέτης μας στην οθόνη, να τους έχουμε μαζί μας. Χάρη, για πες μας, γιατί ο χρόνος πιέζει. Θέλω να επισημάνω εδώ ότι στις 19/9 του 1999 ο τότε διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Παπαδήμος, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή. Ιδιαίτερα προβληματίζει στην Καθημερινή, με συγχωρείτε. Ιδιαίτερα προβληματίζει το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί μεγάλη άνοδος των τιμών των μετοχών εταιριών με περιορισμένα ή και ανύπαρκτα κέρδη, χωρίς αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία και με αβέβαιες οικονομικές προοπτικές. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζει λυπή ή λαθασμένη πληροφόρηση και άγνοια κινδύνων που αντιμετωπίζονται. Ο κύριος διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Παπαδήμος, ναι, ωραία έκανε αυτή την επισήμαση, αλλά αυτή την επισήμαση έπρεπε να την κάνει στις 1 Απριλίου του 1999. Θα του λέγαμε ότι είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, ρε Χαρή. Όταν το λέει στις 19/9 του 1999, όταν έχει τελειώσει το πάρτι του χρηματιστηρίου. Περίμενε τώρα να ακούσεις λοιπόν για την Τράπεζα της Ελλάδος, αγαπητέ μου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι. Γιατί έχουμε στη γραμμή μας, με ενημερώνουν, τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Μας ακούει ο Νίκος τον Νικολόπουλο? Ναι, ναι, ναι. Νίκο Νικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για τη χθεσινή εμφάνιση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο ανέκρινε στο Γιάννη τον Σουρνάρα, τον οποίο κυριολεκτικά τον εξευθέλησες. Εντάξει, το λέει σήμερα όλη η Αθήνα. Πες μας, σε παρακαλώ, τι καταλαβαίνεις εσύ, ρε παιδί μου, μετά από τόσους μήνες εξεταστικής? Έχεις ήδη εξετάσει δύο διοικητές της Τράπεζας Ελλάδος. Τι καταλαβαίνεις εσύ, ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο 28 χρόνια βουλευτής, τι καταλαβαίνεις από αυτή την ιστορία? Κοίταξε να δεις, μπορεί αυτοί να είναι ξετσίποτοι και να μην ντρέπονται για τίποτα. Να μην ντρέπονται γιατί ο κόσμος τους πιάνει, γιατί τους λέει, είπε χτες ας πούμε ο Στουρνάρας, ότι όποιον θέλει καλή στην Τράπεζα της Ελλάδος τους κάνει με σεφ. Έχει και σεφ! Έχει και σεφ! Άκου να δεις, η Τράπεζα της Ελλάδος, λοιπόν, τόσα χρόνια δεν ήξερα ότι έχει και σεφ με ψηλό καπέλο. Ναι, αλλά δεν έχει το Μαξίμου και έχουν τα μούτρα του αυτούνου. Έχει σεφ, έχει μάγειρες λοιπόν, έχει υπηρέτριες και εκεί στο δώμα καλεί κάθε μέρα και τραπεζώνει σαν κομματάρχης υπόδικους, τον Παπασταύρου. Καλεί όχι μόνο αυτούς, καλεί και τον Πρετεντέρη. Όχι μόνο αυτούς, καλεί και την κυρία Μπακογιάννη. Καλεί και άλλους υπουργούς. Εσένα καλεί τον Γιώργη τον Παπαντρέου και μάλιστα όταν τον ρωτάμε, εγώ δηλαδή τον ρώτησα, λέω ποιον θέλω ρε καλό, του λέω σπίτι σου είναι, εσύ πληρώνεις. Λοιπόν, αυτός που παραξηγήθηκε, γιατί είπα ότι είναι παιδί του κομματικού σωλήνα, όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο, όπως ο Κούλης, από το 1986 μέχρι σήμερα, είναι κρατικοδίαιτος. Τον ζουν οι Έλληνες πολίτες. Ακριβώς. Ο Στουρνάρας τραπεζώνει και ο λαός πληρώνει. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Τώρα με έχεις πιάσει και διέκοψα στην εργασία με μια ομάδα δικηγόρων και συνταξιούχων δικαστικών, όπου ετοιμάζουμε τη μηνυτήρια αναφορά. Και η μηνυτήρια αναφορά δεν θα έχει να κάνει βέβαια με τα τραπεζώματα ή με το Συμβούλιο Εποπτείας των Τραπεζών, που 5 χρόνια είχε να συνεδριάσει. Ακριβώς. Και άκου τι είπε ο Θρασής. Άκου τι είπε ο Θρασίτατος αυτός. Αυτός που ο τραπεζικός του βίος και η πολιτεία του είναι όλα ένα μαύρο κουτί. Εδώ θα μας τα πει ο Στέφανος Τσίπας τώρα. Λέει Νικολόπουλε, μπορεί να συνεδριάζει, λέει, και χωρίς να έρχονται, χωρίς να είναι παρόντα τα μέλη. Με email. Με email. Με το Άγιο Πνεύμα, αοράτος. Ακούτε.
ασωμάτως. Δεν χρειάζεται το σώμα τους. Φτάνει ο Γιάννης να τους αποκατηδίσει όλους. Ο Γιαννάκης, όπως έλεγε ο Σόιμπλε. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε, η μηνυτήρια αναφορά λοιπόν όμως θα έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, χτες έβγαλε από το αρχείο την υπόθεση των, της δανειοδότησης των κομμάτων. Μπράβο, Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης, επειδή είναι ασχετούλης, επειδή ο Γιαννάκης ούτε διαβάζει, επειδή ο Γιαννάκης έρθε με τα ξενό κουμπά του και έτσι στην μπένα και στην τρίχα για να πουλήσει πνεύμα ο Γιαννάκης, ο Γιαννάκης λοιπόν είπε και αλήθειες. Είπε λοιπόν ότι πράγματι δεν μπορεί χωρίς να τηρούνται οι πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν πάνε να ψηφίζονται τροπολογίες, λέει. Δεν μπορεί κανένας να δίνει δάνεια. Γιατί αλλιώς τον περιμένει ο Κατής, που πώς φοβότανε κάθε φορά που άκουγε τη λέξη εισαγγελέας. Γιατί ο Γιαννάκης έλεγε ότι έχει το ακαταδίωκτο. Μα περίμενε λίγο, ρε Νίκο Νικολόπουλε. Αυτός το πόρισμα της Τράπεζας Αττικής στον εισαγγελέα δεν το έστειλε. Ακριβώς. Δηλαδή ο εισαγγελέας είναι μόνο για να παραλαμβάνει έγγραφα από το Στουρνάρα και απαγορεύεται στον εισαγγελέα να στείλει έγγραφο ο Νικολόπουλος. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ετοιμάζετε τη μηνυτήρια αναφορά, θα σας δώσω και ένα θέμα τώρα που το είπε χτες. Το ομολόγησε. Τελικά ο άνθρωπος είναι πανίβλακας, έτσι. Το ομολόγησε στην Εξαστική Επιτροπή. Είπε δηλαδή ότι παρότι η ελληνική νομοθεσία εξαιρετικά μεν, αλλά επιτρέπει στο Τσμέδε να έχει μεγάλη συμμετοχή σε τράπεζα, μόνο για το Τσμέδε ισχύει αυτό το πράγμα, επειδή λέει εγώ κρίνω και δεν γουστάρω, ας πούμε, οι μηχανικοί να είναι τραπεζίτες και να έχουν την Τράπεζα Αττικής. Εγώ, λέει, αποφασίζω ποιοι θα είναι τραπεζίτες στην Ελλάδα. Αποφάσισα λοιπόν να τους βάλω να μειώσουν τη συμμετοχή. Δηλαδή αποφασίζει αυτός αντί για τους μετόχους και τον ρωτάτε και λέτε, του λέτε ο νόμος και σου λέει, μα δεν πάει να λέει ο νόμος ότι θέλει. Τι αποφασίζω εγώ. Αυτό λοιπόν να το συμπεριλάβετε, αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε, στη μηνυτήρια αναφορά. Επειδή μας ακούει τώρα ο Στουρνάρας, μου λένε αυτοί που μου είπανε ποιες μέρες και τι ώρες μπαίνει μέσα στην Τράπεζα Ελλάδος, ποιοι μπαίνουν, και τρομοκρατήθηκε ο Στουρνάρας. Πώς τα μαθαίνω, ξέρω, λέει, ποιος σου τα είπε. Ποιον κακομοίρη θα σκέφτεται. Μου λένε ότι τώρα βλέπει την εκπομπή μας, γιατί το είχα προαναγγείλει. Γιαννάκη, σημείωσε και αυτό που είπε ο Κυριάκος λοιπόν. Ναι, είπε ότι ναι, παραβίασε τον νόμο. Αλλά το ίδιο δεν έκανε και όταν ήταν στην εμπορική. Εκεί να σας πει ο Στέφανος. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο να πω. Για πες, γιατί μίλησα σήμερα και με τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Και τον ρώτησε αν ήρθαν τα πορίσματα και οι εκθέσεις ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του SSM. Και οι αντίστοιχες με αυτή της Attica Bank για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Και αν ήρθαν και όλες οι αναλυτικές ανατράπεζα εκθέσεις ελέγχου της BlackRock, του 11 και του 14 για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Γιατί εχθές ο κύριος Στουρνάρας δεν απάντησε. Και επειδή λοιπόν αυτές οι εκθέσεις για την περίοδο από 1η-1η του 16 μέχρι και σήμερα των διεθνών ελεγκτικών εταιριών τον κάνουν αξιολογήσεις στα ζητήματα αναδιαρθρώσεων, έτσι, αναχρηματοδοτήσεων, διαγραφών μεγάλων δανείων για προσωπικά, στεγαστικά αλλά και επαγγελματικά τους δάνεια, γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε τις επόμενες μέρες το υλικό, το απαραίτητο, που λέω μήπως πρέπει να φύγουν κάποιοι κιόλας από την Ελλάδα να πάνε να κάνουν παρέα του Χριστοφοράκου. Γιατί μου λένε ότι για να σώσουν τα τομάρια τους αυτοί οι ξένοι ελεγκτές, θα δώσουν όλα τα γνωστά και μη εξαιρετέα μεγάλα σπίτια των Αθηνών που έχουν πολλά δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια, Γιαννάκη, τα οποία αναχρηματοδοτούν και αναδιαρθρώνουν προκλητικά, παραβιάζοντας κάθε νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστική πράξη. Μάλιστα. Και για να έχει και η τούρτα ένα κερασάκι σε μεγάλη συστημική τράπεζα, εκτός από τη διπλή μόχλευση που μας είπε χτες ο Γιαννάκης, έχει προκύψει και κάτι ακόμα. Ακούτε Γιαννάκηδες όλοι, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Πουλήθηκε πακέτο κόκκινων δανείων σε γνωστό
εφοπλιστεί. Μάλιστα. Για 300 εκατομμύρια. Και τι έγινε στη συνέχεια? Ήρθε η τράπεζα που το πούλησε στον εφοπλιστή, ληστή, το επαναγόρασε για 500 εκατομμύρια. Το ίδιο πακέτο. Το πούλησε 300 και μεθαύριο το αγόρασε 500 ο νοικοκύρης. Για ποιο λόγο? Με λεφτά αυτού του λαού που μας ακούει ότι θα βγει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Και γιατί? Με σκοπό αυτά τα 200 παραπάνω, το καπέλο, να το πω λαϊκά, έτσι, γιατί ο Γιαννάκης είναι στα σαλόνια και θα βγει και στα αλόνια, λέει ο Γιαννάκης. Σιγά ρε Γιάννη, μη σκίσεις κανένα σόβρακο. Σιγά κοπελιά, θα σκίσεις κανένα καλτσό. Για τη συμμετοχή, λέει, του εφοπλιστή, ναι, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής της τράπεζας. Μάλιστα. Κατάλαβες γιατί είπε ο Τσίπρας στον Κυριάκο να προσέχει τις παρέες του? Γιατί είπε ο Τσίπρας ότι ακόμα δεν ξεκινήσαμε? Γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Δηλαδή εμείς μιλάμε για κόκκινα δάνεια, για κουρέματα, για προστασία από τους πληστηριασμούς, Νίκο Νικολόπουλε, και αυτοί έχουν κάνει τους δανειολήπτες όχημα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και τους έχουν κάνει μπροστινούς σε τραπεζικές απάτες. Αυτό μας λες με λίγα λόγια. Μπράβο ρε Κυριάκο. Πουλήσαν τα σπιτάκια του κόσμου, τα κόκκινα δάνεια του κόσμου εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Όχι σε ξένα κοράκια. Σε εφοπλιστή. Εδώ. Ακούς, σε εφοπλιστή. Ναι. Και τα ξαναγοράσανε. Και τα ξαναγοράσανε. Με 500. Με 300 και το αγόρασε. Με 500 και είναι ωραίες δουλειές αυτές, ρε Νικολόπουλε. Έτσι με δύο συμβάσεις βγάζεις 200 εκατομμύρια. Έτσι. Εσύ 200 χρόνια να δουλεύεις, δεν θα τα βγάλεις. Κατάλαβες. Και μετά μου λες. Ούτε ο Κυριάκος θα τα βγάλει σε 200 χρόνια για να πληρώσει τα λεφτά που βγάζει στις τράπεζες. Ζει στα ανάκτορά του μαζί με τον κουμπάρο του, τον Γιάννο τον Παπαντονίου, στη Σύρο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Πάντως, και αυτό δεν μοιράζει κανέναν. Ήταν χτες ο Μηταράκης και άλλοι βουλευτές εκεί και ο Ανδρέας Ολοβέρδος και του κάνανε αβάντα, ρε. Ναι, του κάνανε το δικηγόρο σου στην Κλάρα, το είδα. Κοιτάγανε να κάνουν σε το μένα. Το είδαμε όλοι, γελάει όλη η Ελλάδα. Εσύ δεν είπες εκτές στο Λοβέρδο, δεν το ρώτησες άμα θα πάει στο κόμμα του Στουρνάρα βουλευτής? Αφού είχαν προχτές τραπέζι, δεν ρώτησαν τον Στουρνάρα. Μάλιστα. Στο τραπέζι των 8 του λέω εκεί σαν τι πήγες, ρε. Σαν τι πήγες, φύγει, σαν κομματάρχη. Κύριε Νικολόπουλε, άμα φύγει πάντως ο Στουρνάρας από διοικητής για να γίνει κομματάρχης, τότε μόνο θα μπει μέσα. Γιατί όσο είναι διοικητής. Δεν τον αγγίζει κανένα. Τίποτα. Ορκίζεται. Δηλαδή στη... μπορεί να περνάει με κόκκινο και αγγίζει. Ναι, ναι, ναι. Κανονικότατα. Ναι, κανονικότατα. Δεν έχει καμία. Δεν είναι. Είναι ένας αριανός στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Και εγώ σας ευχαριστώ, παρέμβαση. Αλλά αυτά που λέει ο Λεωνίδας, εμένα δεν με κάνουν να κάνω πίσω. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πίσω δεν κάνει κανένα. Του Ναντίο. Φράσο ήρθε αυτό εχθέ. Του Ναντίο. Αυτό λέω. Χτυπώντας το Στουρνάρα θα φανούν ποιοι θα έρθουν μπροστά να τον προστατεύσουν. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Θα του φύγει το ακαταδίωκτο τέλος. Τέλος. Ευχαριστούμε Νίκο Νικολόπουλο, να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στέφανε Τσίπα, για πες μας σε παρακαλώ εσύ τώρα. Εκεί ξεκίνησες να μας λες τα έργα της και τις ημέρες του Γιάννη του Στουρνάρα ως διοικητού της Εμπορικής Τράπεζας. Για πες μας. Λοιπόν, ήταν τόσο καλός τραπεζίτης που τη χρεοκόπησε την τράπεζα? Υπέροχος, υπέροχος. Καταρχάς, φίλες και φίλοι, το 2000 όταν ανέλαβε την Εμπορική Τράπεζα, έπεισε τους Γάλλους της Credit Agricole να έρθουν να αγοράσουν, άκουσον άκουσον, στις 19.000 δραχμές τη μία μετοχή, δηλαδή γύρω στα 60 ευρώ περίπου, και τους είπε ότι θα έχει τρομερή κερδοφορία, θα ανέβει η μετοχή της, θα έχει κερδοφορία και τα πάντα. Λοιπόν, τελικά οι άνθρωποι έφυγαν τρέχοντας. Πήγαν φυλακοί όλοι. Έφυγαν τρέχοντας. Μόνο ο Στουρνάρας γλίτωσε. Και έγινε διοικητής τράπεζας της Ελλάδος. Με 10 δισεκατομμύρια ζημιές. Και βέβαια εγώ στις αιτήσεις τακτικές γενικές συνελεύσεις, για να μην είμαι. Αυτό έλεγα στον Κυριάκο. Φαντάσου, λέω Κυριάκο, να ήμουν στην καρέκλα του Στουρνάρα τώρα, σε μια μεγάλη θέση διευθύνοντος συμβούλου, και να σας είχα εγώ απέναντι και τον Νικολόπουλο και να μου λέγατε, ρε Λαμόγιο, τι είναι αυτά που έκανες, ρε φάγατε τα λεφτά, ρε εκείνο, ρε θα πας φυλακή. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το 2004 όταν ήρθε ο κύριος Προβόπουλος, και γι' αυτό του είπε χτες ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά. Ναι, 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 άμπραβο, υπάρχει μεγάλη κόντρα. Όταν είδε λοιπόν, ήρθε το 2004 και ανέλαβε την τράπεζα ο κύριος Προβόπουλος, τι είπε στην ετήσια γενική συνέλευση, και τα έχω σημειώσει για να μην τα ξεχάσω. Σοκ και δέος. Φίλοι και φίλες και μέτοχοι της Εμπορικής Τράπεζας βρήκα. Σοκ και δέος. Και το βρήκε καλύτερο, λέει ο Προβόπουλος από τον Στουρνάρα. Μπράβο. Το καλύτερο. Μάλιστα. Βρήκα μια τράπεζα στον πάτο του Βαρελιού.
Τα λέω δημοσιευμένα ο Προβόπουλος αυτά. Βέβαια ο Προβόπουλος. Για το Στουρναρά. Και τα λέει γιατί, γιατί η εμπορική τότε είχε δυνατότητα αγοράς ιδίων στα 22 ευρώ και είχε ξεφύγει η μετοχή πολύ κάτω από το 22 ευρώ και δεν μπορούσε ούτε να στηρίξει η ίδια τη μετοχή της. Να ενημερώσουμε, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, παιδιά, ότι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Ψάχνων Ευβοίας το κίνημα υπέρβαση θα είναι εκεί για να σας ενημερώσει όλους τους δανειολήπτες. Θα έρθει ο Στέφανος ο Κουλουμπής. Θα σας ενημερώσει, θα τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θα μάθετε τα δικαιώματά σας. Και θα έρθετε κοντά μας και στα Ψαχνά Ευβοίας να προστατέψετε τις περιουσίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσταν και απόψε μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.